Πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Αρκουμανέα, τον διοικητή του ΕΟΔΗ, να τον καλημερίσουμε. Γεια σας, κύριε διοικητά. Καλημέρα σας, κύριε Αρκουμανέα. Καλημέρα σε όλους. Κύριε Αρκουμανέα, πριν από λίγο, αν έχουμε πληροφορηθεί σωστά, ολοκληρώσετε μία σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, η οποία αφορούσε την τελευταία κατάσταση και σε τι επίπεδο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Καταρχάς, έχουμε σχεδόν καθημερινές επαφές, γιατί βλέπουμε το τελευταίο διάστημα και στην Ευρώπη ολόκληρη, στον πλανήτη, αλλά και στην Ελλάδα, σημαντική αύξηση των κρουσμάτων. Άρα, είμαστε όπως είμαστε εδώ όλο το τελευταίο διάστημα, σε εγρήγορση. Έχουμε τα καινούργια μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός και εφαρμοστούν από αύριο το πρωί. Και αναμένουμε να δούμε πώς θα πάει η πανδημία σε όλες τις χώρες, σε όλες τις περιοχές της χώρας, ειδικά τις κόκκινες, αλλά και τις πορτοκαλί, το επίπεδο 3 και 4 πλέον που έχουμε μάθει όλοι για τον υγειονομικό χάρτη. Να δούμε πώς θα έχουμε την εξέλιξη της πανδημίας. Μάλιστα. Ανησυχείτε ότι θα έχουμε ακόμη περισσότερα κρούσματα, ότι θα ξεπεράσουμε τα 1000 τις επόμενες ημέρες παρά την εφαρμογή των μέτρων, κύριε Αρκουμανέα? Καταρχάς, είδαμε την απότομη αύξηση. Το είδατε τη Δευτέρα, ανακοινώσαμε 440 και χθες 880. Άρα, βλέπουμε και το γνωρίζαμε και σε άλλες πρωτεύουσες και σε άλλες περιοχές έχει συμβεί στην Ευρώπη αυτή η ραγδαία εκθετική αύξηση. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε κάθε μέρα, καταγράφουμε τα κρούσματα, τα μέτρα θα εφαρμοστούν από αύριο, άρα θα πρέπει να περιμένουμε όπως έχουμε. Όχι, μάθει, λέμε και για τα προηγούμενα, γιατί και τα προηγούμενα προφανώς. Δηλαδή, περί τις 10 Νοεμβρίου θα έχουμε εικόνα για το τι γίνεται. Μέχρι τότε θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με, και ψυχολογικά εννοώ, με καθημερινή αύξηση κρουσμάτων, αντιλαμβάνομαι. Γενικά θα υπάρξει μια αύξηση των κρουσμάτων το επόμενο διάστημα. Είναι κάτι που αναμένουμε μέχρι να έχουμε και τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων μέτρων. Βλέπουμε ότι αυτή η πανδημία χτυπάει κατά κύματα. Είχαμε, αν θυμάστε, τον τέλη Ιουλίου με μέσα Αυγούστου από τα 35 κρούσματα είχαμε φτάσει 400. Μετά υπήρχε μια σχετική σταθεροποίηση για κάποιους μήνες. Και τώρα ξαναβλέπουμε το επόμενο κύμα που έρχεται και το οποίο από τα 400-450 φτάσαμε στα 850. Ναι. Άρα το επόμενο διάστημα θα υπάρχει μια αύξηση των κρουσμάτων, αλλά είμαστε και εμείς ακριβώς έτοιμοι. Κάνουμε πλέον, έχουμε κάνει σε δύο μέρες 50.000 τεστ. Ο μέσος όρος είναι κοντεύει τις 25.000. Κάνουμε ημερήσια, δηλαδή κάνουμε 25.000 σαν χώρα, έχουμε φτάσει σε αυτόν τον αριθμό. 24.000 μάλιστα. Ναι, μαζί rapid test και PCR. Μόνο η ΟΔΗ έχει κάνει στοχευμένα ή σε μαζικές παρεμβάσεις σε πλατείες όπως το Μέτσο, όπως την Άξο, εχθές σε διάφορες περιοχές, περίπου 7.000 τεστ. Άρα και το επόμενο διάστημα και όλο που θα χρησιμοποιούμε και περισσότερο τα rapid test, θα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη αύξηση, το οποίο μας κατατάσσει και σε καλή θέση στην Ευρώπη σε σχέση με τεστ ανά 100.000 κατοίκους. Και θα συνεχίσουμε να κάνουμε τα τεστ και ένα μέρος της αύξησης οφείλεται ακριβώς και σε αυτόν τον πολύ μεγάλο πλέον αριθμό τεστ που κάνουμε καθημερινά. Έχετε επαρκή αριθμό τεστ, αντιδραστηρίων και ό,τι χρειάζεται για να γίνονται οι μετρήσεις? Γενικά σε σχέση με την αρχή της πανδημίας, αυτό το δεύτερο κύμα είναι πολύ πιο έντονο, αλλά από την άλλη και το σύστημα υγείας, είδαμε τις ΜΕΘ που εγκαινιάστηκαν τη Δευτέρα, αλλά και ο ΔΗ με τις κινητές ομάδες και τα εργαστήρια και όλοι μας με τα τεστ μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε πολύ πιο έτοιμοι. Αυτή τη στιγμή έχουμε 1.000.000 rapid test το οποίο παραλάβαμε και θα συνεχίσουμε το επόμενο διάστημα λοιπόν ακόμα πιο μαζικά και πιο πολλά τεστ σε όποιον το χρειάζεται, ώστε να περιορίσουμε υπάρχει, την πανδημία. Την έχετε ακούσει, υπάρχει μια κριτική από κάποιους επιστήμονες ότι μάλλον δεν μετράμε καλά. Με την έννοια ότι τα κρούσματα, τα 20.000 τεστ τη μέρα, είναι σε συγκεκριμένες δομές που δεν μπορούν να καταγράψουν, έχω ακούσει τον κύριο Δερμιτζάκη να το λέει περισσότερο, η αλήθεια είναι, να καταγράψουν τι ακριβώς γίνεται στην κοινότητα. Αυτή τη στιγμή οι στρατηγικοί τεστ που έχουμε στη χώρα είναι πάρα πολύ καλή, είναι από την αρχή της επιδημίας πάρα πολύ καλή. Άμα δούμε όλα τα στατιστικά, τα βλέπατε, τα είδατε και χθες που ανακοίνωσε το ECDC, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, τα τεστ, είμαστε στις χώρες με τα καλύτερα στατιστικά δεδομένα. Η στρατηγική μας είναι καταρχάς, εκτός από τα νοσοκομεία που προφανέστα γίνεται ένας μεγάλος αριθμός τεστ, κάνουμε και στοχευμένα σε εχνηλατήσεις, γι' αυτό βρίσκουμε και αυξημένο αριθμό κρουσμάτων. Κάνουμε και γενικευμένα στην κοινότητα, σε πλατείες. Στο Μέτσοβο είδατε και κάποιες φωτογραφίες που είναι στην πλατεία. Ναι. Ο κόσμος μάλιστα με μάσκες και έχει και απόσταση μεταξύ του που κάναμε 500 τεστ. Στην Άξο κάνουμε όλων των ειδών τα τεστ. Άρα αυτό το 25.000 ας πούμε αποτυπώνει μια πάρα πολύ καλή εικόνα της πανδημίας. Θα ανακοινώσετε το επόμενο διάστημα και τον παρονομαστή. Δηλαδή θα μάθουμε τα ποσοστά, πόσο βγαίνει θετικό, πόσο τις εκατό είναι θετικό στα τεστ που κάνετε.
Προχθές το ανακοινώσαμε κιόλας, ήταν 3,6. Από τη στιγμή που ανακοινώνουμε κάθε μέρα τα τεστ που κάνουμε, προφανέστατα ο δείχτης θετικότητας είναι ο αριθμός των κρουσμάτων δια των τεστ που διενεργούνται. Mm. Το άλλο θέλω... που ρωτάνε πολύ, ναι. Συγγνώμη, επειδή είπαμε τώρα για τα στατιστικά. Το άλλο που ρωτούν πολύ είναι εάν στις ανακοινώσεις σας, κύριε Αρκουμανέα, θα είναι πιο συγκεκριμένες οι περιοχές, είτε για την Αττική είτε για τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, αν θα ανακοινώνουμε ότι ένα προάστιο είναι στο κόκκινο, ένα άλλο δεν είναι, και αντίστοιχα για τη Θεσσαλονίκη. Μιλώ για τα μεγάλα αστικά κέντρα. Υπάρχει τέτοια σκέψη? Αυτή τη στιγμή έχουμε το χάρτη, ο οποίος είναι σε περιφερειακές ενότητες. Νομίζω είναι αρκετά συγκεκριμένος. Είναι οι 74 της χώρας, άρα είναι μια καλή γεωμετρική διαφοροποίηση που υπάρχει ανάλογα με την περιφερειακή ενότητα. Αν δεν λειτουργήσουν όπως θέλουμε να λειτουργήσουν τα μέτρα, γιατί τα προηγούμενα μέτρα προφανώς δεν λειτουργήσαν όπως θέλαμε, εκτός αν έχετε κάποια άλλη εικόνα για το τι πήγε στραβά και έχουμε αυτή την εκθετική αύξηση, το επόμενο στάδιο είναι το lockdown, κύριε Αρκουμανέα, και τι λένε οι ειδικοί επ' αυτό? Καταρχάς, δεν συμφωνώ ακριβώς ότι τα μέτρα δεν ήταν επιτυχημένα, γιατί τα μοντέλα που είχαμε δείχναν πολύ μεγαλύτερη αύξηση, πολύ πιο νωρίς, και όλοι ξέρουμε ότι κάνουμε έναν αγώνα δρόμου. Άρα λειτουργήσαν τα μέτρα και αντί να έχουμε 1.000 κρούσματα, είχαμε 400, ας πούμε. Σωστά. Άρα πρέπει να δούμε ότι αυτή τη στιγμή όλος ο πλανήτης παίζει καθυστέρηση μέχρι να έρθει το εμβόλιο. Άρα όλες αυτές οι ενέργειες που έχουν γίνει έχουν καθυστερήσει αυτή την αύξηση. Ακριβώς γι' αυτό φαίνεται στο χάρτη τον ευρωπαϊκό εμείς ως πράσινη μία από τις καλύτερες χώρες επιδημιολογικά. Ακριβώς γιατί όλα αυτά τα μέτρα μέχρι τώρα, παρόλο που στην Ευρώπη υπάρχει, έχουμε δει για δεκάδες χιλιάδες κρούσματα καθημερινά και θανάτους. Εμείς, το οποίο δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει μια ένταση και στη χώρα μας, αλλά αυτά τα προηγούμενα μέτρα μας φέρανε μέχρι εδώ με μια σχετική επιτυχία. Δεχόμαστε αυτή τη στιγμή μια μεγαλύτερη πίεση. Παίρνουμε περισσότερα μέτρα ώστε να αντέξουμε μέχρι να έρθει το εμβόλιο και να υπάρχει μια επιστροφή στην κανονικότητα. Και έχει αλλά το βασικό που θέλω να πω κάτι είναι ότι δεν πρέπει κάποια περιοχή να περιμένει να πάει στο πορτοκαλί ή στο κόκκινο, στο 3 ή 4, όπως δήλωσε χθες ο Πρωθυπουργός, για να προσέχουμε, για να τηρούμε τα μέτρα, για να φοράμε τη μάσκα. Όλοι, σε όλη τη χώρα, πρέπει να προσέχουμε. Και βλέπουμε, ας πούμε, στην Βόρειο Ελλάδα, στην Κεντρική Μακεδονία, η διάμεση τιμή των κρουσμάτων να είναι 26 με 27 έτη. Είναι πάρα πολύ νέοι. Ή, ας πούμε, στο Βόρειο Αιγαίο, αντίστοιχα τα κρούσματα είναι 28 έτη. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι οι νέοι, αυτή τη στιγμή που λέμε, και το είπε χθες και ο Πρωθυπουργός, αυτή τη στιγμή οδηγούν την επιδημία. Πρέπει να προσέχουν, μπορεί οι ίδιοι να μην νοσούν, αλλά μπορούν να μεταφέρουν τον ιό σπίτι ή σε συγγενείς, και πρέπει όλοι να τηρούμε τα μέτρα ανεξάρτητα. Αν είμαστε σε μια περιοχή επιβαρημένη, έχουμε δει όπου έχει υπάρξει χαλάρωση, όπου και η Θεσσαλονίκη υπήρχε το τελευταίο διάστημα μια χαλάρωση. Είχε κάποια επιδημία, κάποια αυξημένα κρούσματα τον Αύγουστο, αν θυμάται, μάλιστα πιο πολλά και από την Αττική. Μετά έπεσαν και εκεί ο κόσμος χαλάρωσε. Και βλέπουμε ότι αυτή η επιδημία με το που χαλαρώσει δεν συγχωρεί, έρχεται και αμέσως έχουμε μια πολύ μεγάλη διασπορά. Ας προσέχουμε όλοι ανεξάρτητα που μένουμε. Για να κλείσουμε, κύριε Αρκουμανέα. Τα εμβόλια όταν έρθουν και όταν εγκριθούν θα τα παραλάβει ο ΕΟΔΗ, και αν υπάρχει πρόγραμμα πώς θα γίνει ο εμβολιασμός? Υπάρχει σχεδιασμός πολύ συγκεκριμένος από το Υπουργείο Υγείας, ο οποίος θα αναλάβει όλον τον εμβολιασμό, ο οποίος ελπίζουμε ότι θα είναι στο τέλος του χρόνου, ίσως στις αρχές του επόμενου έτους. Γίνονται πάρα πολλές κλινικές μελέτες. Κάποιες βλέπετε ότι έχουν πάει και καλά. Για ποιο εμβόλιο μιλάμε τώρα, γιατί είναι και 3-4 εμβόλια, τα 5-10 πόσα είναι, το έχουμε χάσει. Είναι αρκετές εταιρείες, δεν θα ήθελα να πω, οι οποίες φαίνεται ότι είναι σε ένα πολύ καλό στάδιο και έχουν αρχίσει κάποιες και την παραγωγή. Ελπίζουμε όλοι μας ότι αυτό θα πάει καλά. Είναι σίγουρο που μιλάμε μαζί τους ότι θα είναι ασφαλές το εμβόλιο. Κοιτάμε και την αποτελεσματικότητα. Και θα έρθει γρήγορα στη χώρα μας. Ναι, θα έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνει κεντρικές συμφωνίες ώστε όλα τα κράτη να πάρουν μαζί και γρήγορα το εμβόλιο. Άρα, αν τα πράγματα πάνε καλά, ο ΕΟΔΗ θα κάνει τους εμβολιασμούς και αρχές Ιανουαρίου, ας πούμε. Νομίζω θα είναι και από τα κέντρα υγείας, στα νοσοκομεία, και ίσως να συμβάλλει και ο ΕΟΔΗ. Αρχές Ιανουαρίου, κύριε Αρκουμανέα. Δεν θέλω να πω κάποιο ακόμα, γιατί βλέπετε είναι σε κλινικές μελέτες, οι οποίες κάποιες στιγμές υπάρχουν καθυστερήσεις. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή προχωράνε κάποια εμβόλια για τις αρχές του έτους. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.